Η νέα νότια Ουαλία στην Αυστραλία βυθίζεται στο νερό. Τα ορμητικά νερά παρασύρουν αυτοκίνητο. Ολόκληρες περιοχές βουλιάζουν και περισσότεροι από 50.000 κάτοικοι στην περιοχή του Σίδνεϊ λαμβάνουν εντολή να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. We're stuck, we're stranded. 23 περιοχές κηρύσσονται σε κατάσταση φυσικής καταστροφής και τα δύσκολα είναι μπροστά. It's far from over. Please don't be complacent. Wherever you are, please be careful. Οι αρχές απεγκλωβίζουν πολίτες με βάρκες, ενώ στη μάχη ρίχνεται και ο στρατός. We've been here 25 years and this year it's been the worst. Το νερό καλύπτει ολόκληρα σπίτια, με τους κατοίκους να προσπαθούν να γλιτώσουν με όποιο τρόπο μπορούν. How quickly water came up was just beyond belief. Ένα λεωφορείο εγκλωβίζεται καθώς μια τεράστια έκταση έχει μετατραπεί σε λίμνη, ενώ δεκάδες οδηγοί αντιμετωπίζουν προβλήματα. A couple of cars have got stuck in the middle of Junction Road here. The water came over the road. Σε 4 ημέρες πέφτει στην ευρύτερη περιοχή του Σίδνεϊ η βροχή 8 μηνών, με αυτές τις βροχοπτώσεις να είναι οι χειρότερες των τελευταίων 44 ετών. They're saying it's one in a hundred year rain, one in a thousand. Where does it stop? Usually takes a week of constant rain, and we still don't flood. So this was unbelievable. Μόνο κατά τη διάρκεια της νύχτας οι αρχές πραγματοποίησαν 22 διασώσεις, ενώ χιλιάδες νοικοκυριά έμειναν χωρίς ρεύμα. Παγετώνας αποκολλάται από τις Δολομητικές Άλπες στην Ιταλία. Δύο ορειβάτες βρίσκονται σε απόσταση αναπνοής. Η τεράστια χιονοστιβάδα κυλά στις βουνοπλαγιές. Ο απολογισμός των νεκρών ανεβαίνει στους 7, ενώ 14 άνθρωποι αγνοούνται ακόμη. Quando siamo arrivati lì, siamo trovati veramente davanti a un scenario pazzesco. C'è stata anche una tragica fatalità. Αιτία της αποκόλλησης είναι οι υψηλές θερμοκρασίες των τελευταίων ημερών.